Βρισκόμαστε σε ένα φανταστικό Λεβιτοστάσιο, έτσι. Γιατί πολλές φορές κάνουμε... Ναι, δεν έχει πολλά πράγματα. Γίνεται πολλές φορές ένα σπίτι από την αρχή και συνήθως ξεχνάμε ότι χρειάζεται και ένας χώρος Λεβιτοστασίου. Πες μου, ευτυχώς είχαμε το Λεβιτοστάσιο. Ποιον έχω στα αριστερά μου, πες μου πρώτα. Α, είναι ο Θωμάς ο Γιόγκας, είναι υδραυλικός, αδιούχος. Θερμοδραυλικός. Και έκανε εδώ την εγκατάσταση, υπήρχε το... οι κεντρικές και εμείς απλά βάλαμε το Λέβιτα και συνδέσαμε στις κεντρικές στήλες. Εντάξει, του λέω μάστορα, μου άρεσε πολύ που έβαλα στις μονώσεις και λέει στη Γερμανία του Μινεχούι από εκεί, ε. Ακριβώς. Εντάξει, είναι και θέμα τελειομονίας. Mm-hmm. Αν θες να είσαι σωστός. Μπράβο. Λειτουργείς έτσι. Για... πρέπει να γίνει συνήθεια, δηλαδή. Έτσι. Είστε φίλοι και συνεργάτες, τι, ναι, είσαι, ναι. Βαράει με το μαστίγιο εδώ πέρα, τι σε κάνει. Τίποτα, εδώ κάνουμε τις εγκαταστάσεις, παρέα. Τίποτα, εδώ βάλαμε τώρα το Λέβιτα, έχει συνδεθεί με τα ζεστά νερά που δίνει στο σπίτι, mm-hmm. και με τα ζεστά νερά χρήσης, με το που ανοίγει τη βρύση, mm-hmm. ή όπως είπαμε ρυθμίζουμε θερμοκρασία νερού, ναι, ναι. περιμένουμε λίγο κάποια δευτερόλεπτα και έρχεται νερό ατελείωτο, μέχρι να κλείσουμε τη βρύση. Ναι. Δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό ήταν σαν μια πρώτη παρουσία. Θα έρθουμε άλλη μια φορά. Μου το υποσχέθηκε σε αυτό. Θα κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις ακόμα να κρεμαστούν και κάποια από τα σώματα τα οποία δεν έχουν τελειώσει. Τι μάρκα είναι τα σώματα? Γιατί τα σώματα, πάμε να δεις και λίγο έξω. Εκείνο που μου έβαλες ήταν πολύ ασήκωτο, ρε φίλε. Τι μάρκα ήταν αυτή? Αυτά ήταν τα Πούρμο. Mm-hmm. Με το πάνελ, δηλαδή ήταν όλο ίσιο μπροστά. Ναι, μου άρεσε και πολύ. Βάλαμε στο σαλόνι που ήθελε ο πελάτης και στα υπνοδωμάτια βάλαμε τα Ντεμίρ Ντοκούμ. Εδώ είναι η δεξαμενή μας. Έχει και φρεάτιο. Βέβαια, χθες μας έριξε μια βροχάρα εδώ πέρα και τα έκανε όλα. Ναι. Για πες μου 2-3 πραγματάκια. Τίποτα, θα μένει η δεξαμενή υπόγεια είναι. Έχει το φρεάτιο, μέσα είναι που βάζουμε, έχουμε το ρυθμιστή υψηλής και γίνεται και η πλήρωση του καυσίμου. Η δεξαμενή με το φρεάτιο έρχεται όπως τη βλέπω. Ναι, ναι, αυτή η συγκεκριμένη, ναι. Mm-hmm. Είναι της Πλινάξοτάρ. Μετά έχουμε τη γραμμή του αερίου. Έξω εκεί έχουμε ηλεκτροβαλβίδα, γιατί έχουμε βάλει και ένα ανοιχνευτή αερίου, επειδή είμαστε μέσα. Πολύ ωραία. Βέβαια δεν παίζει ρόλο. Η καλή εγκατάσταση να έχει και καλό αερισμό μέσα στο λεβιτοστάσιο αυτό που έχουμε στην πόρτα, ένα τεράστιο άνοιγμα. Ναι. Και μετά έχουμε το χαμηλή, τη βάνα και ένα φίλτρο. Καμινάδα του Λέβιτα. Mm-hmm. Καμινάδα είναι αυτή όπως τη βλέπουμε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είναι ομοαξονική, από τη μέσα βγάζει το καυσαέρι, από το γύρω γύρω τραβάει τον αέρα καύσης. Mm-hmm. Πόσα λίτρα δεξαμενή έχουμε εδώ πέρα? Είναι χιλιάρα. Χιλιάρα, αυτή τη τοποθέτηση όλη την αναλαμβάνετε εσείς σαν, ναι, εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν μια πρώτη παρουσία. Θα χαρώ μόλις τελειώσεις. Μπορούμε μάλλον... να πάμε και μέσα να δούμε λίγο τα σώματα έτσι κάποια. Ωραία, πάμε. Πάμε.